Καλημέρα, Αρτέμη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους τους συνέλληνες από ανταχού ελληνισμού. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, γιατί εμείς όταν σηκώνουμε το τηλέφωνο και λέμε «Α, επίσης θέλω να πω κάτι, μας κάνανε μια πρόταση πριν από λίγα λεπτά, μα θα μας παίξουνε και ζητάνε συνέντευξη, μου πήραν εμένα τηλέφωνο από το Πέλα TV, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να δώσουμε στον Αρτέμι το σώρα το τηλέφωνο του Πέλα TV και αν εκείνος θέλει να δώσει συνέντευξη είναι δικό του το θέμα». Με αυτόν τον τρόπο σε καλημερίζω, μας πήρανε δηλαδή μόλις είδαν ότι θα μιλήσει σήμερα μαζί μας και θα ξεκινήσει αυτή η συνέντευξη. Εδώ λίγο παραπέρα στην Αριδαία στην Πέλα υπάρχει το Πέλα TV και λένε ότι εφόσον θέλεις να μιλήσεις, εκεί δικαίωμά σου είναι να ξεκινήσεις να μιλήσεις. Πάμε λοιπόν να βάλουμε εμείς την συζήτηση σε μια πλώρη. Έχουμε φτάσει και έτσι την ξεκινάω τη συζήτηση, στο ότι δεν πρέπει πλέον να συζητάμε εάν και πώς και τι. Μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό και λέμε, εφόσον υπάρχουν βεβαιωμένοι φόροι, εφόσον έχουμε βρει όλη αυτήν την τυραννία όλο αυτόν τον καιρό, που είναι τα χαρτιά, δεν είναι τα χαρτιά, ήρθανε, δεν ήρθανε, και έχουμε απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών, γι' αυτό αποφασίσαμε και σήμερα να κάνουμε μια εκπομπή η οποία θα είναι τελείως διαφορετική από τις άλλες, για να δώσουμε πλέον αλήθειες στον κόσμο και να πούμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Με αυτή την καλημέρα και με αυτή την ερώτηση ξεκινάμε τη συζήτηση. Καλημέρα. Είναι δεδομένο, είδατε κάποιες στιγμές, την ώρα που μιλάμε τα νούμερα ή τα λέμε σιγανοφόνος. Ναι. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για μισθούς των 400 ευρώ, εδώ μιλάμε για χρέη, εδώ μιλάμε ότι η κυβέρνησή μας, η οποιαδήποτε κυβέρνησή μας, για 5.000 βγάζει νόμο και αν δεν τα ρυθμίσεις τα χρήματα μπορεί να σε βάλει φυλακή και δεν μπορεί κάποιος να αναλογιστεί αυτά τα 27 δισεκατομμύρια και κάτι ψηλά. Είναι τόσα λίγα τελικά να τα εισπράξει το δημόσιο τη στιγμή που είναι βεβαιωμένα. Mm-hmm. Βέβαια, κοιτάξτε τι καλή δουλειά κάνουν όλα αυτά τα παπαγαλάκια και όλα αυτά τα καθεστωτικά κανάλια. Δηλαδή, 27 δισεκατομμύρια είναι ένα τεράστιο ποσό, αγαπητέ. Υποστηρίζουν ότι από τα 56 δισεκατομμύρια που μπορούν να μαζέψουν, υποτίθεται να μαζέψουν, και δεν ξέρουμε αν είναι 56, γιατί είδαμε ότι όλα τα νούμερα είναι τόσο αλλοιωμένα. Τα πάντα είναι αλλοιωμένα. Άρα δηλαδή μας έχουν πει τόσα ψέματα σε τόσο μεγάλα νούμερα όσον αφορά που η χώρα μου, δηλαδή ζούμε αυτά τα αληθινά ψέματα που λέω, με αποτέλεσμα να είναι τόσο το ψέμα δηλαδή που έχουμε εισπράξει από όλους τους κυβερνώντες μας, τους διαχειριστές μας, τους ευθύνοντες σε τόσο σπουδαίες θέσεις του δημοσίου, όπως ήταν και τα νούμερα που αλλοιώσανε, τα νούμερα της ύφεσης και τα νούμερα του εθνικού μου ΑΕΠ, με αποτέλεσμα βάλαν τη χώρα μέσα στο μνημόνιο. Αυτό το παίξανε 2-3 φορές και μετά σταμάτησε. Γιατί να σταματήσει, αυτό να σταματήσει. Δηλαδή, αλλοιώσατε τα νούμερα του κράτους και μείναμε μόνο στο γεγονός και καλά θα δούμε. Να δούμε τι βρε παιδιά. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Δηλαδή, αντί για 2.000 είχαν χρωστάτε 200, το αντιλαμβάνεστε. Και αυτό σταμάτησε. Δεν ξανάπαιξε πουθενά. Δεν είδαμε τίποτα εξελίξεις. Δεν είδαμε τη Βουλή να εκτελέσει. Δεν είδαμε καμία επερώτηση. Δεν είδαμε όλη η Βουλή σύστομη. Τι κάνατε? Τα αλλοιώσατε. Παραγγείκαν οι Ευρωπαίοι αμέσως. Θα με συγχωρήσετε γιατί είμαι και κρυωμένος σήμερα. Ναι, περαστικά. Παραγγείκαν οι Ευρωπαίοι. Βγήκε ο κύριος ο πρόεδρος της Γαλλίας και λέει: για μας είναι καλά τα νούμερα. Τι παραπηγιά σας είναι καλά? Δηλαδή το ψέμα είναι ψέμα. Η αλλίωση είναι αλλίωση. Ποιος θα πει είναι όλα καλά? Ποιος θα το πει ότι είναι όλα καλά? Βλέπετε λοιπόν τι αλλίωση τρώνε τα νούμερα και τα αφήνουμε αυτά. Είναι τεράστια εγκλήματα. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν εκείνα τα νούμερα, μπορεί σήμερα να μην ήσουν στο μνημόνιο. Αλλά και αυτά τα αλλοιωμένα νούμερα να είναι και η αιτία το μνημόνιο να είναι άκυρο. Βάσει νομικών διαδικασιών και βάσει λοιπόν των θεσμικών ρόλων που έχουν οι ευθύνοντες, οι οποίες είναι ψηφισμένοι και εκλεγμένοι από σένα, να εκτελέσουν μια θεσμική διαδικασία, να ξαναψάξουν τα νούμερα, να βρουν όλους τους ευθύνοντες. Και τελικά δεν κουνιέται κανένας. Άρα τελικά ξεκινάμε να συζητάμε αν πρέπει για 5.000 να βάλει τον κόσμο φυλακή. Αλλά τον κύριο Σόρα να μην εισπράξουμε τα χρήματα. Δεν θέλω να σε διακόπτω, αλλά έχει νόημα αυτό που θα σου πω. Μας βάλανε και το είπανε κάποιοι βουλευτές. Ένας ήταν ο Μαριάς από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αν θυμάμαι καλά, γιατί θυμάμαι καλά. Και άλλος ένας που ήταν, που είπε ότι μπήκαμε με ένα νόμο, το είπανε και άλλος ένας από το ΣΥΡΙΖΑ. Είπανε το εξής τότε. Γιατί ξαναξεχάστηκε και σε επιβεβαιώνω. Είπανε με ένα νόμο ψηφίσατε μνημόνιο και ήταν παράνομο. Με ένα νόμο, όταν θα έρθουμε στη Βουλή, εμείς ξέρω εγώ να κυβερνήσουμε, θα το ακυρώσουμε. Βλέπουμε όμως ότι εδώ και τόσο καιρό
υπάρχει μια κινητικότητα με επιστολές, με έγγραφα, με τις επερωτήσεις τώρα πρόσφατα του Νικολόπουλου και θα κάνει κι άλλοι, με κινήσεις από αυτά τα ήδη σταλμένα έγγραφα στο Υπουργείο Οικονομικών που έχει στείλει και περιμένουμε απάντηση, έχουν δοθεί απαντήσεις κτλ. Όπως έχουμε πει κατά επανάληψη από αυτήν εδώ την εκπομπή και από τις ιστορίες με το ΙΚΑ. Και εγώ αναρωτιέμαι σαν Έλληνη πολίτης το εξής. Εντάξει, είσαστε αυτοί που είσαστε, κάνετε αυτή την πολιτική που κάνετε. Εντάξει, το κατανοώ. Μα μία απάντηση για τα μάτια σε έναν άνθρωπο που πυροβολεί 302 βουλευτές και μη βουλευτές και πυροβολεί Υπουργεία Οικονομικών, πυροβολεί αν θέλεις με έγγραφα, με έγγραφα. Και δεν υπάρχει ένας που να φοράει παντελόνια εκεί και να πει ελάτε εδώ ρε εσείς. Δεν μου κάνει αυτή η πρόταση, ο Σόρας δίνει αυτά και εγώ δεν τα παίρνω. Δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Εδώ δεν πρέπει να βγούμε διαφορετικά και να πούμε, τουλάχιστον για μένα, εδώ πρέπει να απαντήσεις αυτό, από πού ορμόμενοι δεν απαντούν. Καταρχάς, έχω ξαναπεί ότι γι' αυτό και ήταν. Πολλοί βέβαια ρωτάνε κάποιοι τηλεθεατές και κάποιοι στα κανάλια μου. Ναι, ναι. Γιατί τώρα. Ορίστε, γιατί τώρα. Σήμερα λοιπόν αυτό που κάνουμε δεν είναι τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Όχι ότι δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσουν. Βεβαίως ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν. Είναι πολύ μπλοκαρισμένοι όλοι. Ακόμα και αυτοί οι βουλευτές που πραγματικά δεν ανήκουν σε ένα τέτοιο σύστημα, ή τουλάχιστον αν δεν είναι τελειοποιημένοι στο σύστημα αυτό, είναι παγωμένοι και μπλοκαρισμένοι, διότι είναι μπλοκαρισμένοι στο σύστημα το ακριβώς που πρέπει να ακολουθήσουν τη Βουλή και την κομματοκρατία, τη φεουδαρχική κομματοκρατία. Γι' αυτό επιτάσσεται η ανάγκη και ήρθαμε και τώρα δείχνουμε. Λέμε ορίστε κύριε, βλέπετε μόνοι σας, ορίστε. Πιέστε λοιπόν όλος ο κόσμος τους τοπικούς του βουλευτές να εισπράξουν τα χρήματα στη Βουλή, τα οποία είναι του ελληνικού λαού και βγαλμένα από το Υπουργείο κανονικά. Προσέξτε, χτες πρόσεξε και κάτι άλλο. Στη συνέντευξη που έκανε ο Στέφανος ο Βαβούρας, ναι, σε σένα. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι έχετε λιγότερες πληροφορίες ή δεν προσέξατε καλά το έγγραφο. Εάν διαβάσετε το έγγραφο επάνω, το Υπουργείο Οικονομικό της Αθήνας με απάντησή του. Ξεκινάει λοιπόν ο φόρος να βεβαιωθεί με πολύ συγκεκριμένο και αυτές οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Λέει λοιπόν, όταν πήγαμε στην εφορία να καταθέσουμε το φάκελο και για να περάσει επόπτη, για να πει η εφορία ότι δέχομαι ή δεν δέχομαι το προϊόν και αυτή το φόρδο συγκεκριμένο στις εταιρείες, στις μη κερδοσκοπικές, η εφορία το έστειλε στα κεντρικά στην Αθήνα. Και ρωτάει και γνωμάτευση από την Αθήνα η εφορία της Πάτρας. Έρχεται απάντηση την οποία για κάποιο λόγο την έχουμε. Προσπαθήσαμε και την πήραμε, αν το θέλετε, αν και η εσωτερική διακίνηση αυτό. Ίσως αυτό είναι και επιγύψιμο που λέω τώρα στον αέρα. Και στο έγγραφο απάνω που ξεκινάει να βεβαιώσει το φόρο, λέει προς απάντηση μετά από την απάντηση του Κεντρικού Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό πρωτοκόλλου ΤΑΔΕ. Είναι η απάντηση που δίνει απάντηση το Υπουργείο Οικονομικών της Αθήνας στην εφορία Πατρών να εισπράξει το φόρο από τον Αρτέμι το Σόρα. Δεν είναι θέμα έφορα και μιανού ανθρώπου που υπόγραψε, προσέχτε. Και με αυτόν που μιλήσατε είναι ο διευθυντής της εφορίας. Ναι, 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 ο διευθυντής, σωστά, σωστά το λες. Μόνο την υπόθεση αυτή θα μπορούσε να υπογράψει μόνο ο διευθυντής και ο διευθυντής την υπογράψει, ο οποίος βεβαίωσε το φόρο. Όμως για να βεβαιώσει το φόρο ήρθε πρωτόκολλο από την Αθήνα με απάντηση προς την εφορία. Ναι, να εισπράττε το φόρο του Αρτέμι του Σόρα από τη συγκεκριμένη μετοχή αυτόν και αυτόν τον λόγο. Έχει γνωμάτευση κάνει. Προσέξτε. Έχει σημασία. Δεν είναι δηλαδή μια νου έφορα η άποψη. Είναι η άποψη της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών της Αθήνας. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Όχι ότι ένας άνθρωπος απλά υπογράψε. Μην τρελαινόμαστε λοιπόν. Και ακολουθείτε μετά με τον κύριο Σαχινίδη στη Βουλή σε επερώτηση ενδεχόμενου βουλευτή, γιατί υπήρχε ένας άλλος βουλευτής από την Καστοριά, ο οποίος ο άνθρωπος του απάντησε ο Σαχινίδης και μας έστειλε και την απάντηση. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Σαχινίδης λέει ότι είναι περιμένουμε τον κύριο Σόρα να πληρώσει τις επιταγές. Α, περιμένετε. Και αν δεν πληρώσει. Να, όπως και ο κόσμος τώρα δεν πληρώνει. Ναι. Κάνετε. Πάτε σε δέσμευση της περιουσίας του. Γιατί, για να πληρωθείτε. Τι άλλη δυνατότητα έχετε σε ένα μεγάλο φόρο να κάνετε εκχώρηση, δηλαδή εκχώρο στο κράτος του φόρου από συγκεκριμένο προϊόν που από συγκεκριμένο απορρέει ο φόρος. Είναι μέσα στα πλαίσια τα λογικά του νόμου. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε τώρα, το ΣΔΟΕ έχει τεράστιες δυνατότητες και κάποια στιγμή ίσως στο διαδίκτυο πρέπει να βγάλουμε και το καταστατικό του. Για ποιο λόγο ιδρύθηκε και τι μπορεί να κάνει. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι μπορεί να κάνει το ΣΔΟΕ. Να κάνει σύλληψη
όπου θέλει. Να μπει όπου θέλει. Να μπει στην Τράπεζα της Ελλάδος, να μπει στην Εθνική Τράπεζα, να μπει σε δικαστήρια, να μπει σε δικαστή, να μπει στο σπίτι, στο εξοχικό, να μπει σε εκκλησία, να μπει όπου θέλει. Έχει τεράστια δύναμη το ΣΔΟΕ. Αφού έχει μια τεράστια δύναμη, γιατί χτίστηκε με τόσο μεγάλη δυνατότητα? Χτίστηκε δηλαδή για δυνατότητα στον πολίτη? Δεν χτίστηκε δηλαδή με τη δυνατότητα να πάρει το άδικο ή να πάρει το φόρο ή να πάρει τα νόμιμα δικαιώματα των πολιτών? Πώς γίνεται ένας φορέας όπου έχει τεράστια δύναμη, η οποία μπορεί να την εκτελέσει τη δύναμή του για τον πολίτη, αλλά δεν μπορεί να το εκτελέσει για τον παράνομο κυβερνητικό ή οργανισμό ή οπουδήποτε? Έχει τεράστια δυνατότητα το ΣΔΟΕ. Και κάποια στιγμή θα βγάλει το καταστατικό του, όπως ακριβώς γεννήθηκε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο νόμος δεν λειτουργεί. Λειτουργεί μόνο σκλαβωτικός. Λειτουργεί μόνο για σένα. Με 27 δισεκατομμύρια λοιπόν δεν θα χρειαζόταν καν το μνημόνιο. Διότι μαζί με τα 27 δισεκατομμύρια θα ενεργοποιούταν και το κεφάλαιο το οποίο απορρέει ο φόρος. Μάλιστα. Φτάνουμε σε ένα σημείο της Εθνικής. Όλα τα παπαγαλάκια. Είπε η Εθνική ότι δεν έχει? Βγήκε επίσημα η Εθνική να πάρει θέση? Είπε η Εθνική ότι είναι πολλά ή λίγα ποτέ? Βγήκε κανένας υπουργός να πει ότι... Το διαχειριστήκαμε καλά με τον Έφορα, ίσως επειδή βιάστηκα λίγο. Και βιάστηκα λίγο με την έννοια του ότι και αυτός ήταν σε φούρια και μου λέει στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Οικονομικών θα αποταθείτε. Έχει δίκιο, ακούστε τώρα. Ναι. Υπουργείο Οικονομικών και ο κάστοτε υπουργός τιμάται με το φακελό μου. Γιατί? Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να βάσει, υπάρχει εντολή να μην υπάρξει τίποτα και ποτέ καμία δυνατότητα άλλος να έχει φάκελο και πρόσβαση πέραν του υπουργού. Γιατί αυτό? Τι διαφορά έχω? Α, είναι πολλά τα λεφτά. Α, είναι μεγάλη ιστορία. Οκ. Εισπέρτε το φόρο. Δεν φαντάζεστε πόσο εύκολα μπορεί να φύγει όχι μόνο η Ελλάδα. Να φύγουν όλα τα προβλήματα και να μην συζητάμε τώρα αν θα χαρίσουμε το πετρέλαιο, αν θα χαρίσουμε το χρυσό, αν θα δούμε. Αν και κάποια στιγμή πρέπει να καυτηριάσουμε όλα. Είδα και τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μίλησε στον πρέσβη. Να, λέτε... θα σε ρώταγα σήμερα, είναι πολύ καλό αυτό. Πες το όμως, άμα θες. Πες το εσύ. Πες το εσύ να μην το πω εγώ. Που τον έκανε, του λέει εγώ είμαι Ελληνοπατριώτης, αλλά πες το εσύ πιο καλά. Εμένα αυτό μου είναι στημένο. Εμένα γι' αυτό μου μυρίζει στημένο. Κάθεσαι στον πρέσβη. Κάθεσαι στον μπροστά στον πρέσβη. Τώρα δεν κάθεσαι στον πρέσβη. Του λες, μα έχουμε γράψει την Αθήνα στα παλιά μας παπούτσια. Μεγάλη ψυχή. Μ' αρέσει δε δήμαρχε να δείχνει ψυχή. Αλλά το 11 είχε κάνει μια άλλη, να πούμε, πέψε το συνεντευξούλα. Που έλεγε ότι τελικά εμείς θέλουμε να γίνουμε αυτόνομο κράτος. Τελικά δεν είσαι βαλτός να μου κόψει την Ελλάδα κομμάτια? Γιατί μου κόψατε την κοινωνία με τα κόμματα, μου κόψατε τα σπίτια, μου διαιρέσατε τα πάντα, μου διαρρήσατε όλα τα σπίτια με τα δάνεια, με ένα καθεστώς, με ένα τραπεζικό καθεστώς που το κάνατε. Και γεννήθηκε αυτό το καθεστώς στο τραπεζικό μόνο για να σκοτώσει οι Έλληνες, χωρίς καμία προστασία, λες και δεν υπήρχε κράτος, δεν υπήρχε θεσμός, δεν υπήρχε τίποτα. Και τώρα βλέπω τον δήμαρχο το 11, αν είναι μια συνέντευξη, η οποία μιλάει για διχοτόμηση, μιλάει για ανεξάρτητο κράτος της Θράκης, εμείς είμαστε καλό κράτος και μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνοι μας. Α, καταλάβατε. Και έρχεται λοιπόν το 13 να μου κάνει τη συνέντευξη μπροστά στον πρέσβη. Όλο αυτό εμένα μου μυρίζει στήσιμο, γιατί ο δήμαρχος που είναι παλικάρι, ναι, να έρθει να παλέψει με αυτό που λέγεται Ελλάδα. Γιατί να σας πω και κάτι. Ας μην μιλάνε οι Θρακιώτες λοιπόν, έτσι. Γιατί η κυβέρνηση βέβαια τους έχει κάνει και βεβαίως η Αθήνα πιέζει όλα τα τμήματα της χώρας να διαλύσει τη χώρα. Αυτή λοιπόν είναι η κυβέρνησή μου. Έτσι λοιπόν λειτουργούνε. Διανεμικά και να διαιρέσουν όλα μου τα κομμάτια. Θράκη, μιλάνε για Κρήτη, μιλάνε για αυτό. Τι στο διάλογο έχει μείνει? Δηλαδή αντί να ενώσουμε τον ελληνισμό, να τον διχοτομήσουμε και ο δήμαρχος να πούμε κάνει πολύ ωραίες τέτοιες διχοτομημένες συνεντεύξεις, ότι εμείς μόνοι μας και ξέρετε και η Αθήνα και... Τι λέτε τώρα, αντί να παλέψει δηλαδή για τη χώρα σου, να συζητήσουμε για διχοτόμηση? Δεν μου φαίνεται λοιπόν εμένα ο δήμαρχος ότι έχει την τάση να τα βάλει με τον πρέσβη και δεν τον αφήνανε ποτέ και δεν θα έβγαινε ποτέ? Ωραία. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, είμαστε εδώ και συνεχίζουμε την εκπομπή. Με ακούει ώρα εμείς? Ναι. Με ακούει ώρα, εντάξει. Δεν ήθελα να χάσω τη γραμμή γι' αυτό. Θέλω να συνεχίσουμε λοιπόν από εκεί που έχεις μείνει, γιατί σε διέκοψα σε κάποια πολύ δυνατή στιγμή εκεί που μίλαγες για τον δήμαρχο εκεί πέρα, ο οποίος στάθηκε απέναντι στον πρέσβη και είπες ότι ίσως να είναι στην πένα. Εγώ το μήνυμα που παίρνω, αγαπητέ Ρούστρο, ναι. Δεν είναι λοιπόν ότι έχουμε ένα δήμαρχο, αν και κάποια στιγμή απόρρισα, λέω δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει τέτοιος δήμαρχος. Μακάρι. Βέβαια μας έχει μάθει το σύστημα ότι θα πρέπει οι δήμαρχοι να βγαίνουν κάτω από την κοινοβουλευτική και τα ψηφοδέλτια των κομμάτων. Αυτό δηλαδή είναι τρελό.
Έτσι είδαμε όλους τους δημάρχους να είναι συντεταγμένοι με το σύστημα. Άρα λοιπόν όλη η πολιτική ζωή σε αυτόν τον τόπο, ακόμα και η τοπική ζωή, δηλαδή αυτό το που πρέπει στην πόλη σου να είσαι ο άρχοντας για να ξέρεις τα προβλήματα της πόλης σου, θα πρέπει πάλι η Αθήνα να δίνει τα μηνύματα, όπου η Αθήνα είναι η κεντρική διοίκηση, όπου η κεντρική διοίκηση δεν είναι ελληνική. Και το έχω αποδείξει, αν το θέλετε. Και γι' αυτό κάθε φορά που μιλάμε, μπαίνουν και καινούργιοι άνθρωποι και δεν ξέρουν τι λένε, δεν είναι ελληνική. Αποδείξαμε σε μια Ελλάδα όπου δεν ξεχρεώθηκε ποτέ από το 1821, όχι μόνο με τον ΚΙΣ και με άλλους οργανισμούς. Είδαμε ότι όλα τα μεγάλα ιδρύματα και κάποιοι άνθρωποι, αν το θέλετε πλούσιοι Έλληνες, εν παραδείγματι Μποδοσάκης, εν παραδείγματι Νιάρχος, εν παραδείγματι και άλλα μεγάλα ιδρύματα, είδαμε ότι τα λεφτά τους τελικά δεν τα χειρίζονται αυτά τα ιδρύματα για το καλό του τόπου ή του ανθρώπου ή του Έλληνα, αν το θέλετε. Είδαμε όλες τις υπηρεσίες όπως είναι η ΜΟΣΑΔ να καίει τη Ρόδο, να καίει, πιάσαμε Ισραηλίτες δηλαδή. Αυτά είναι στοιχεία που δεν είναι δικά μου. Γίνεται μια αναπαραγωγή των αυτοστοιχείων. Βλέπουμε τελικά ότι οτιδήποτε χρήμα υπάρχει δεν μπορείς να το εισπράξεις. Άρα τελικά κύριε το θέμα δεν είναι οικονομικό. Δεν είναι το οικονομικό, το έχουμε λύσει είπαμε. Ναι, όχι μόνο με έναν τρόπο. Με πάνω από δύο και έρχονται λύσεις. Θα ακούστε κύριοι συνέλληνες να έρχεται μήνυμα έξω από την Ελλάδα και θα αντιληφθείτε ότι ίσως υπάρξουν χώρες στις επόμενες μέρες που έχουν κλείσει μαζί μου με τα ίδια αμερικάνικα ομόλογα και θα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ξέρει αυτός τι του είπα. Ξέρει τι του είπα τώρα. Μας ακούνε πριν βγάλουμε, δηλαδή ξέρουν ότι έχουμε εκπομπή τώρα σήμερα ας πούμε και βάζουν και ακούνε. Άιτε τώρα, να το πω και αυτό. Θα του παραθέσω λοιπόν ότι εγώ στην εκπομπή του του είπα ότι θα γίνει Μαϊντανός, ξέροντας λοιπόν πως λειτουργεί όταν λες μια παπάτσα, τη λες 10 φορές, ξαναγίνεται Μαϊντανός. Σήμερα λοιπόν την έχει να παίξει και έχει γίνει ξεφτύλα. Και την ώρα που παίζουν τα μηνύματα από κάτω, άμα τα διαβάσετε, το σφυροκοπούν όλοι οι Έλληνες οι δικοί του. Φανταστείτε λοιπόν. Τώρα ντρέπομαι που μιλάνε ελληνικά όλοι οι προδότες, όλοι αυτοί που επιτίθονται και μιλάνε ελληνικά. Θα ήθελα να μου επιτεθεί ένας Αμερικάνος, ένας Γερμανός, για κάποιον λόγο, να το συζητήσω μαζί του. Τώρα, να κάθονται κάποια τέτοια παιδιά, δεν θα έλεγα τη λέξη, αλλά είναι τελείως εγκάθετα και έχω όλα τα στοιχεία και για τον κάθε έναν. Θα σας πω κάτι, ακούστε. Δεν έχει καμία σημασία ένας τηλεθεατής, ο οποίος δεν μπορεί να είναι εγκάθετος, να έχει μπει στην ομάδα μας. Και δεν έχει αξία να μιλήσει αυτό τη στιγμή που εγώ δεν μιλάω και δεν απευθύνομαι σε αυτόν. Απευθύνομαι δηλαδή όσον αφορά με τα χαρτιά μου. Ναι, βέβαια. Δηλαδή όταν απευθύνομαι με ένα θέμα που λέγεται αμερικάνικο ομόλογο, δεν γίνεται να μου βγει κάποιος να μου πει ξέρεις κάτι αγαπητέ, αυτό είναι πλαστό ή οτιδήποτε. Τη στιγμή που μιλάω πάνω σε χώρα, μιλάω με μία χώρα και τα ομόλογα είναι της άλλης χώρας. Έχει δικαίωμα να μιλήσει η Αμερική, η οποία είναι δικιά της, και έχει να μιλήσει η Ελλάδα, σύμφωνα με ό,τι σοβαρότητα έχει. Μου έχει μιλήσει καμία Ελλάδα. Βεβαίως, μου μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών. Μου μίλησε λοιπόν ο πρόεδρος της Βουλής, μου μίλησαν κάποιοι άλλοι ευθύνοντες. Όπου κάναν λάθος έχουμε μήνυση και όπου έχω κάνει λάθος πρέπει να μου κάνουν μήνυση. Ανακοινώνω σήμερα, όποιος έχει κάποια στοιχεία, για να τελειώσει αυτή η ιστορία όσον αφορά στις σελίδες μας που κάθονται και όλοι έχουν από κάποιο στοιχείο και λέει ο καθένας το κοντό του, το μακρύ του, αν το θέλετε το προδοτικό του ή να γκρεμίσει και να χειραγωγήσει κοινή γνώμη και ανθρώπων που μας στηρίζουν και όχι μας στηρίζουν εμένα, στηρίζουν ουσιαστικά τον ίδιο τους τον εαυτό. Τους λέω λοιπόν, οτιδήποτε στοιχείο έχουν να μην το βγάλουν στον αέρα, να το πάνε κατευθείαν στον εισαγγελέα είτε οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι δεν είναι αυτά τα παιδιά δηλαδή στην Αμερική τα οποία είναι από τη Βοστόνη και η Βοστόνη είναι η φωλιά του κούκου αν το θέλετε και να μεταδίνουν σε ένα ραδιόφωνο μικρό κάτω στην Φλόριντα. Τους λέω λοιπόν να πάρουν τα στοιχεία και να πάνε γρήγορα σε αμερικάνικες αρχές, σε εγγλέσικες, σε ελληνικές, σε διεθνή δικαστήρια να καταδικάσουν αυτούς τους απατεώνες, το ΣΟΡΑ και την ΕΤ. Έχουν το ελεύθερο, τους δίνω την άδεια. Αλλά τα στοιχεία θα τα καταθέσουν με ανεματεπώνυμο. Δηλαδή είμαστε οι κύριοι τράδε και έχουμε αυτά τα στοιχεία. Και όχι να κάθονται στον αέρα, να λιδωρούν και να κάνουν όλες αυτές τις ιστορίες. Αν είναι σοβαροί παίχτες, να πάρουν τα στοιχεία ή αυτό το μπλοκ, το μπλοκ που είναι Bank de Orient. Κύριοι, δεν έχω κανένα μπλοκ με Bank de Orient. Και εκείνο το παλιό μπλοκ που υπήρχε δεν το διαχειριζόμουν εγώ που ήταν το Ελλάς Never Die. Δεν με ενδιαφέρει. Μέσα έχω ξαναπεί ότι τα φρούτα σαπίζουν από μέσα.
Εμείς έχουμε πολλές προδοσίες μέσα. Έχουμε γίνει εξπέρ όσον αφορά και να βλέπουμε και τις προδοσίες μας και στους δικούς μας ανθρώπους. Γκρεμίζονται δικοί μας άνθρωποι. Άρα λοιπόν δεν έχω κανένα άλλο μπλοκ. Ο οποιοδήποτε που θα κάνει μια και γνωμάτευση μέσω του διαδικτύου για την Ανατολή, τη στιγμή που έχουμε δικαστικές αποφάσεις, έχουμε τεράστια στοιχεία και δρομολογείται μια κατάσταση στρατηγικά, το πώς θα το δουλέψουμε, αν το θέλετε, και το πώς θα εμφανίζεται το κάθε στοιχείο, είναι δικιά μας δουλειά. Σωστό. Και δεν θα μας λένε ακόμα στο πώς θα διαχειριστούμε είτε το νομικό μας κομμάτι και με την Ανατολή και με τα 600 και με τα οτιδήποτε. Οποιοδήποτε έχει οποιοδήποτε μετοχή και έχει κάποια, αν το θέλετε, απέτηση από την Εθνική να πάει να κάνει το δικό του δικαστήριο, ναι, πάει να κάνει τη δικιά του, να ζητήσει την απέτησή του ή από το κράτος του, να πάει να βγάλει το φόρο του, να πάει να κάνει ό,τι θέλει. Για να κάτσει κάποιος δίπλα σε μένα θα πρέπει να έχω ελέγξει τι ακριβώς χαρτιά έχει, διότι η Εθνική από την αρχή ήταν μια τεράστια προπαγάνδα προς εμάς. Μάλιστα. Έχει κάνει πάρα πολλά άσχημα πράγματα, με στοιχεία πια. Μα φανταστείτε, ναι, ότι η Εθνική Τράπεζα, μάλλον θα πω τη λέξη ότι πριν ξεκινήσω τη διαδικασία, ενώ έτρεχε η διαδικασία μέσα στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα της Ελλάδας με πολύ υπόγειους μηχανισμούς, μιλάμε τώρα last year, πολύ παλιά. Ναι, ναι, ναι. Η Εθνική, και αν θυμηθείτε και αυτό το 1,5 δις, έτσι, που είχα κάνει με τον Προβόπουλο και δεν έχω κάνει μήνυση γι' αυτό. Βεβαίως. Με τροπολογία ότι έπρεπε να έρθει μέσω εγγλέζικης εταιρείας για να μην εμφανίζεται η τράπεζα, κάτι που δεν το ήθελα. Φανταστείτε λοιπόν το τι έχει παιχτεί και το τι έχει γίνει σε ένα παρασκήνιο, το οποίο το ξέρω και το αντιλαμβάνομαι μόνο εγώ και έχω τις κατάλληλες πληροφορίες και τις κινήσεις και κανένας άλλος δεν τις έχει. Οπότε από εκείνη την ημέρα, κάποια στιγμή, αφού να φανταστείτε την πρώτη μετοχή που βγαίνει στον αέρα, μας το αποκαλύπτει ο πρόεδρος της BNP Paribas. Τι άλλο να σας πω. Ακριβώς ότι όλοι οι καναλάρχες είναι για φυλακή από δύο όψεις. Η μία είναι ότι χρωστάνε τα πάντα, χρωστάνε πολύ παραπάνω από αυτά που αξίζουν. Όλοι οι καναλάρχες εννοώ των μεγάλων καναλιών, διότι των μικρών τι να πάρουν. Μιλάω για όλα τα μεγάλα τα κανάλια. Ξέρουμε τα χρέη τους, τα οποία αύριο έχετε δικαίωμα σαν ένομος πολίτης να πας στο ΙΚΑ που χρωστάει ένα κανάλι, παράδειγμα 7 εκατομμύρια ΙΚΑ, και να μπει το ΙΚΑ μέσα και να μην μπορεί τότε η κυβέρνηση να τον εγκλιτώσει. Γιατί είναι θέμα καταγγελίας. Θέλω να πας στην ΣΔΟΕ ή στην, ναι, εφορία και να πεις, συγγνώμη, το κανάλι αυτό χρωστάει 30 εκατομμύρια ΦΠΑ. Λέω τώρα εγώ. Ή χρωστάει 10 εκατομμύρια ΦΠΑ. Γιατί δεν το παίρνεις τώρα. Γιατί τον κρατάει λοιπόν η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι όλα μια συντεχνία τεράστια. Ό,τι σας λέω τα νούμερα αυτά, όλα τα κανάλια είναι για φυλακή. Τα δε δάνεια, εκεί είναι ένα μεγάλο τρελό. Όταν το κανάλι κάνει 1 εκατομμύριο όλο μαζί, 1,5, γιατί δεν κάνει παραπάνω μηχανήματά του, έτσι, και έχει πάρει 100 εκατομμύρια δάνεια ή 70 ή 50, ναι, με τι επισφάλειες τα πήρε, τι έβαλε μέσα και πήρε. Σωστό. Τι έβαλε. Συγγνώμη. Δάνειο του Μέγα 10 εκατομμύρια, με τι επισφάλειες. Δεν θέλω να σε διακόπτω. Ναι, ναι, για να καταλάβουν τώρα ποιοι είναι οι παπαγάλοι και ποιοι είναι οι άλλοι, ας πούμε. Πάμε. Ο Γιώργος Ογιαντουρίδης, τον οποίο δεν τον ξέρω καθόλου προσωπικά, αλλά ο οποίος έχει επιτεθεί, είναι στην Γκαζάκη. Είναι από την απέναντι μεριά δηλωμένος ότι δουλεύει για τα παιδιά τους Rothschild. Α, ωραία, καταλάβαμε κιόλας, ναι. Έτσι, έτσι. Να καταλαβαίνουμε και ποιος είναι. Μια πληροφορία η οποία δεν ξέρω αν αληθεύει, αλλά θα την αληθεύει, δεν είναι στα σώα φρένα. Δεν έχει τα φρένα. Σώα στα φρένα, στον τάξη, ναι. Καλά και. Ο οποίος έχει το ακαταλόγιστο και του είπα κάποια στιγμή σε ένα email ότι η ΕΔ μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να του δώσει και μια κούρα ψυχιατρική, δηλαδή. Γιατί θεωρώ ότι δεν έχει μόνο στοιχεία, δηλαδή. Έτσι, μια κούρα ψυχιατρική. Εν τω μεταξύ θέλει να πάρει τη δυνατότητα να μιλάει μαζί μας, άρα να έχει και, αν το θέλετε, στη ζωή του να έχει σκοπό στη ζωή του, γιατί τώρα ακούει μόνο τα λόγια του μαζί με κάποιους άλλους προδότες, οπότε είναι στην απομόνωσή τους. Οπότε εγώ δεν τους βγάζω από την απομόνωσή τους, είναι η τιμωρία τους αυτή. Έτσι, να σε καλά, αλλά γελάω, γιατί μου λέει ο Αμάραντος, κουμπόσανε απάνω μου τώρα και με βλέπουν από τα ΕΠΗ. Έχουμε γίνει hacker. Αρτέμι, αξίζει τον κόπο πραγματικά, πέραν του γεγονότος του χιούμορ που κάνουν χιούμορ. Θέλω να καταλάβουμε, ρωτούσα να καταλάβουμε. Μας βλέπουν και μας ακούνε τώρα, καταλάβεις τι παίζουν. Έχει μια θέση. Okay. Ποια θέση έχει ο καθένας. Ναι. Μερικούς τους ενοχλώ πάρα πολύ. Ντάξει. Πολύ ωραία. Ποιο τους ενοχλώ στο έργο που επιτελούν. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα έργο που επιτελεί ένα έργο. Ναι. Επιτελεί ένα έργο για την Ελλάδα, για την πατρίδα, για την Αμερική. Ωραία. Πού τον ενοχλεί ο Σόρος, να καταλάβω. Πού τον ενοχλούν αυτά που κάνουμε και πού τον ενοχλούν. Πού δηλαδή είναι όλα καλά. Οπότε εμείς διαστευλώνουμε τι, την πολιτική ζωή. Ναι, σωστό. Να καταλάβουμε δηλαδή ποια είναι η θέση του. Γιατί το θέμα είναι επιτίθεσαι σε κάποιον με ποια σκοπιμότητα. Η αιτία πολέμου μαζί του ποια είναι. Τι έκανε άσχημο,
Τι άσχημο έκανε δηλαδή που ήδη σε έβγαλε από τη διαδικασία τη δικιά σου. Και ποια ήταν η διαδικασία δικιά σου. Μα γίνεται να μην έχει σχέδιο. Γίνεται να είσαι ο κύριος κανένας. Γίνεται να μην έχει τίποτα αλλά να επιτίθεσαι. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Μια καλημέρα στον Γιώργο τον Χριστοδούλου. Δεν είναι κακό να έχει γυναίκα Εβραία. Εμείς με τον εβραϊκό λαό και με τους λαούς της γης δεν έχουμε τίποτα. Το κακό είναι να δουλεύεις για άλλα παιδιά. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί και στην Ελλάδα μην ξεχνάτε ότι είχαμε εφιάλτη. Όσον αφορά για τη γυναίκα του Γιαλτουρίδη, αν είναι Εβραία, δεν με ενοχλεί καθόλου. Καθόλου. Σαν Εβραία πολίτησα. Εάν όμως λειτουργεί για μυστικές υπηρεσίες ή για οικογένειες Ροτσάιλντ που ακούω εδώ κτλ., είναι μια χαρά. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Μπορεί η γυναίκα του Γιατουρίδη που είναι Εβραία να είναι μια χαρά κοπέλα. Έτσι, αλλά ο Γιώργος ο Γιατουρίδης, γιατί είναι τόσο ρουφιάνος και τόσο προδότης και τόσο να πούμε κάθετος. Και πια τέλος πάντων να μην τρελαθούμε. Ο Έλληνας ο προδότης είναι χειρότερος από τον Εβραίο. Βέβαια. Δηλαδή το συζητάμε τώρα δηλαδή. Αυτά τα παιδιά είπα κάποια στιγμή θα χρηματοδοτήσω τα μνημεία των προδοτών να θυμόμαστε πάντα. Και όχι των ηρώων. Οι ήρωες είναι πάντα στην ψυχή μας. Σωστός. Τους προδότες και τα σκουπίδια αυτά τα υποπροϊόντα, αυτά τα υβρίδια που δεν ξέρουν τι είναι. Να περιπτώσει θεωρώ ότι τώρα όλο αυτόν τον καιρό εμείς δεν έχουμε μιλήσει ακόμα. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχω μιλήσει και ότι έχω βγάλει στοιχεία. Αναπαράγουμε λοιπόν τα ίδια δεδομένα που ο κόσμος, όχι περισσότεροι τα ξέρουν, αλλά είναι πολλά στοιχεία τα οποία είναι δίπλα μας. Όμως, έτσι όπως έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα και έτσι όπως στρατηγικά βγαίνουν, δίνεις τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις σου να κάνουν το αυτονόητο. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά βλέπουμε τι φταίει, τι κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και είναι και αυτό που είπα πριν, ότι υπάρχει μια είδηση και είναι αυτή η είδηση και την οποία δεν θα τη δώσω ποτέ, θα έρθει μόνη της από έξω. Φανταστείτε λοιπόν αύριο το πρωί αυτά τα παλιωμόλογα του Σόρα δηλαδή, τα οποία όχι δεν τα κουμπάει κανένας, όλοι ξέρουν τι είναι, τουλάχιστον από τους ευθύνοντες. Και αυτό που προσπαθούν είναι να χειραγωγήσουν τη δικιά σας γνώμη και να φύγει η τελευταία ελπίδα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν μιλάνε τα κόμματα, ελάτε να κυβερνήσουν. Τι να κυβερνήσουν. Πέστε μου αύριο το πρωί ένα κόμμα που θα βγει απάνω στην εξουσία και θα κυβερνήσει. Να κυβερνήσει τι, να κυβερνήσει ποιο λαό, ποια οικονομία, με ποιους από πίσω, μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή και μέσα στο κράτος. Αν όλα αυτά δεν φύγουν, πώς θα κυβερνήσει. Πέστε μου αύριο ποιον βλέπετε να κυβερνήσει. Ακόμα και αν κυβερνήσουν όλοι μαζί. Είναι πάλι άφραγοι. Θα βγάλουν 40 εκατομμύρια από το Ταμείο του Κράτους για να ξανακάνουν εκλογές. Γιατί το λες αυτό, το έχεις ξαναπεί και δεν σε έχω ρωτήσει ποτέ. Είναι μια ευκαιρία να σε ρωτήσω τώρα. Γιατί το λες αυτό. Λες είναι άφραγοι. Θέλω να μου το εξηγήσεις μια μέρα και για τον κόσμο, όχι μόνο για μένα. Κάπου θα πατάς για να το λες αυτό. Μα είναι άφραγοι όλοι. Κοίταξε, ο πολιτικός έχει ένα άλλο. Ενώ έχει φάει χρήματα, δεν μπορεί να τα γευτεί ο ίδιος. Είναι λίστες γεμάτες με χρήματα που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πουθενά. Είναι από τα κλεμμένα που λέω. Αλλά ακόμα και αν δεν είναι κλεμμένα, σαν κόμματα είναι άφραγκα. Χρωστάνε όλα. Τα καινούρια δεν έχουν λεφτά, τα παλιά είναι χρεωμένα, άρα δεν υπάρχει. Σε αυτό έχει δίκιο. Την εκλογική σου την πληρώνει πάλι ο φορολογούμενος. Δηλαδή πληρώνει 40 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια για να ξανακάνουν εκλογές. Ωραία. Να διοικήσουν ποιο κράτος, με ποια οικονομία, με τι δομές και με τι έχουν υπογράψει. Και ποιος θα πατήσει το πόδι του και θα πει όχι, δεν θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό. Τη στιγμή που μιλάω για άφραγκους, δηλαδή έτσι όπως έχει έρθει η οικονομία και έτσι όπως τα μεγάλα τα παιδιά του έχουν στήσει. Ενώ ξέρουμε όλοι καλά, τουλάχιστον κάποιοι που ξέρω που μιλάω, ότι δεν είναι το θέμα οικονομικό. Όμως το δηλώνουν ότι είναι οικονομικό. Εφόσον όμως θέλουν να το δείχνουν ότι είναι οικονομικό, λέω οκ, ρε παιδιά, αφού είναι οικονομικό, να το λύσουμε. Άστο λοιπόν οικονομικό. Γιατί από όταν ήρθε ο Σόρας λοιπόν και έφερε τα 600, ενώ μέχρι χτες ήταν οικονομικό και είναι και η Ανατολή, και δεν είναι μόνο η Ανατολή, ούτε τα 600, είναι καλά πράγματα, αλλά δεν πειράζει, ας μείνουμε σε αυτά τα δύο σωστά. Ναι. Όταν ήρθε ο Σόρας τελικά δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτικό, είναι γεωπολιτικό και έρχεται και θρησκευτικό. Γιατί ρε παιδιά, αφού τελικά οικονομικό δεν είναι. Ωραία, λεφτά δεν είναι το θέμα. Οκ, πάρτε το να το λύσουμε. Τελικά δεν είναι οικονομικό. Γιατί βεβαίως δεν είναι οικονομικό. Εσείς κύριοι το δύνατε οικονομικό. Εσείς κύριοι Ευρωπαίοι, κύριοι το δύνατε οικονομικό. Και εμείς το φέραμε το οικονομικό και να το λύσουμε το οικονομικό. Αλλά επειδή δεν είναι οικονομικό, γι' αυτό πάει πολιτικό το θέμα. Γι' αυτό πάει γεωπολιτικά το θέμα. Γι' αυτό και μπαίνουν και όλες αυτές οι διαδικασίες. Τη μέση να το λύσουμε όλα. Μα τώρα θα τα λύσουμε όλα. Να το λύσουμε πρώτα οικονομικό. Δεν είναι οικονομικό. Και αν ήταν οικονομικό, κύριοι κυβερνήτες μου, δεν θα δίνατε 5 δισεκατομμύρια συμβόλαιο στην Blackwater. Α,
τον αστυνομικό μου με το 300 και 500 ευρώ, αλλά στην Blackwater 5 δισεκατομμύρια συμβόλαιο. Ξέρετε ποια είναι η Blackwater? Όχι, θέλω να μας πεις, γιατί κάποιοι δεν ξέρουν, οπότε εγώ ξέρω, αλλά να μας πεις για τους ακροατές που δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή. Ένας πάνωπλος ιδιωτικός στρατός, ο οποίος έχει πληρώσει η κυβέρνηση σου, δηλαδή ο Έλληνας έβαλε το διαχειριστή του χωρίς να τον ρωτήσει, και οι διαχειριστές του Έλληνα και της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού πληρώσανε συμβόλαιο 5 δισεκατομμύρια, παρακαλώ, το οποίο θα το βρω και θα το βγάλουμε και αυτό το συμβόλαιο, για 30 έως 37.000 στρατό, που άμα το διαιρέσετε είναι 12.000 το μήνα. Δηλαδή φέρνεις ιδιωτικό στρατό για να προσέξεις την κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση? Αυτή που δεν είναι ελληνική? Και γιατί δεν πληρώνετε μόνοι σας, ρε? Μάλιστα. Παραβάνει τον ελληνικό λαό που δεν έχει να φάει, δηλαδή τον έχει φέρει σε σημεία αυτοκτονίας, και βγάζει συμβόλαιο 5 δισεκατομμύρια για να προστατεύσει την κυβέρνηση, η οποία είναι τι, όχι ελληνική? Είπα και δίνω την άδεια στον οποιονδήποτε. Μπράβο, μπράβο, ναι. Να φέρουν τα στοιχεία και να τα πάνε, να μην με ρωτήσουν. Ναι. Να μην πολεμάνε έτσι. Να πάνε κατευθείαν τα στοιχεία στις αρχές, στις διοπτικές και σε οποιοδήποτε δικαστήριο και να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί δεν το κάνουν και φωνάζουν, γιατί το κάνουν? Εγώ δηλαδή τώρα, αν είχα, αν ήξερα κάτι, ένα στοιχείο το οποίο ήταν για κάποιον απατεώνα δηλαδή, θα πήρα κατευθείαν το στοιχείο. Ασυχτήρια. Ναι, γεια, ναι, τελειώσαμε, γεια, ναι, κάνε τι θέλεις. Όχι, να κάνω εγώ όλες αυτές τις κινήσεις και όλες αυτές τις μηνύσεις και να στεκόμαι όχι μόνο στο ύψος των περιστάσεων, αλλά να διώκομαι μόνο από παπαγαλάκια και από βλάκες, ας έρθει κάποιος ευθύνοντας. Δεν έχουμε υπουργό, δεν έχουμε υπουργό του πολίτη, δεν έχουμε υπουργό οικονομικών, δεν έχουμε εξωτερικών, τι δεν έχουμε, όλα τα έχουμε, δεν έχουμε υπηρεσίες. Δηλαδή, ακυρώνεται, να πείτε του κύριου Γκαλτουρίδη να βάλει μια ταμπέλα ότι εκτελεί διαδικασίες FBI και ότι αυτοί έχουν παραλύσει. Να το πείτε του κυρίου Βλάκα, αυτού του Βλάκα, του, τι ανόητος άνθρωπος υπάρχει. Να κάνει και να βάλει μια ταμπέλα στο γραφείο του. Εκτελούνται δύο στο FBI γιατί το FBI παρέλυσε. Παρέλυσε. Οι Έλληνες δηλαδή, δηλαδή έτσι που το λέει. Σε παρακαλώ, με κάνεις και γέλασα, ναι. Μα σας είπα να του κάνω μια κούρα. Βέβαια τώρα έχουμε πόλεμο εμείς και δεν θα του κάνουμε ψυχιατρική κούρα. Εντάξει, το κάθε. Ξέρεις γιατί χαίρομαι. Ρίχνω το επίπεδο, πιστεύω. Ναι, μωρέ. Τελειώνω να σε εκπομπή. Γιατί... πάλι με έξισες. Δηλαδή, είναι λέει και μιλάει. Ας το να λέει το καταλόγιο στο έχει. Τι θα πει ο καθένας άλλος. Ναι, βρε, ναι, βρε. Να κάνει όμως, έτσι. Αντί να λέει, να κάνει. Ναι, ας κάνει καμιά πράξη, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε, ας πούμε. Να κάνει. Να κάνει ό,τι θέλει. Θέλω να σου πω. Όχι, θέλω να σα πω. Πες εσύ, γιατί εγώ θα αρχίσω να βρίζω και δεν κάνει τώρα. Άντε, πάμε. Κύριε, ακούστε. Άρα λοιπόν ο καθένας θα πάει τα στοιχεία. Αυτό έχω πει. Εγώ μιλάω με στοιχεία. Όχι μόνο που τα καταθέτω, εκτός δηλαδή από την ενημέρωσή σας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία δεν σας τα έχω δώσει προενημέρωση γιατί είναι confidential και τα έχουν όλες οι αρχές, ναι, που πρέπει να τα έχουν. Κατανοητό αυτό, ναι. Και αν τα βγάλουν αυτοί, τότε είναι υπεύθυνοι αυτοί γιατί πώς το βγάλαν και πώς το βγάλαν. Γιατί και η Τράπεζα της Ελλάδος έβγαλε λοιπόν κάποια στοιχεία τα οποία δεν ήταν δικά μου, τα οποία χειραγώγησε τη γνώμη, της έκανα μήνυση κακουργηματική και αυτηνής και του έθνους του Μπομπολά. Να βγουν επίσημα να μιλήσουν. Έχω κάνει μήνυση στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη συγκεκριμένη, όχι αναφορά, έκθεση, η οποία δεν ήταν για μένα. Της έκανα όμως, επειδή το έθνος έκανε μια χειραγώγηση της κοινής γνώμης και είπε, έκανε αναπαραγωγή ψευδών στοιχείων όσον αφορά το προσωπικό, τους έχω κάνει μήνυση κακουργηματική, την οποία να σας τη δώσω να την βγάλετε. Βεβαίως, βεβαίως. Τον κύριο Μπομπολά, το έθνος και στον κύριο Μπομπολά, που ναι, συνθέτει όλο το τη δομή του έθνους, αλλά και στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πριν φύγεις, έχω αντιπαραθέσει και τα στοιχεία. Κύριε, υπήρχε αυτό, είπατε αυτό, υπήρχε αυτό, είπατε αυτό, υπάρχει αυτό. Δηλαδή, όταν παραποιούν τις λέξεις, οι οποίες ήρθαν με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, αυτό μας έχει κάνει πάρα πολύ ζημιά, θεωρούμε, με τους νομικούς μας και τους κάναμε μήνυση κακουργηματική και αποζημίωση, έτσι, άλλη αγωγή μετά. Δύο δώρα έχω να σου κάνω πριν σε αποχαιρετήσω. Ένα δώρο, τους χαιρετισμούς μου στο Γκαλτουρίδη που ξέρω ότι μας ακούει, Στέφανος Μαβούρας και βεβαίως τον φίλο τον Αρτέμι το Σώρα. Και παλικάριά, επειδή εκεί πέρα έχετε προβλήματα με τις ακροαματικότητες, εγώ δεν θέλω να σας λέω. Είμαι στη δυσάρεστη θέση να σας πω ότι πάλι χάλια πήγε η εκπομπή, ρε παιδί μου. 77 και 77 πιάσαμε 4 εφτάρια. Λοιπόν, τίποτα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να αρχίσω να εγκαταλείπω τη δημοσιογραφία, να αρχίσω το ψάρεμα. Επειδή λοιπόν κάθε φορά που βγαίνει ο Αρτίμησος Ώρας είναι 7 μπροστά, 8, 6, 7, 8, εκεί είναι το νούμερο συνήθως.
Και είναι και άλλα 9-10 ραδιόφωνα που εγώ δεν υποτιμώ την νοημοσύνη των ανθρώπων. Πάρτε και τα paper λοιπόν, θα σας το στείλω και σε email, γιατί αυτοί οι 12 που λέτε να μας ακούνε δεν είναι 12 οικογένειες, δεν είναι 12 άτομα, είναι 12 κράτη λαοί. Αυτό ένα δώρο στον Αρτέμι, γιατί ξέρεις κάτι, δεν μπορώ άλλο τη λάσπη ρε φίλε, δεν αντέχω άλλο τη λάσπη. Εγώ νομίζω ότι τους δίνουμε αξία, ναι, που να και αυτά τα παιδιά. Τώρα δηλαδή κάποια στιγμή θα μπουν και θα μας λένε κατά δικά τους ή θα πετύχαν αυτό που θέλουν δηλαδή. Ότι τους μίλησα δηλαδή. Αυτό το πρόβλημά τους είναι η απομόνωσή τους. Ότι δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω και στο υπογράφω σε ένα χαρτιά για τα... Τέλος, τελευταία φορά. Είναι και 50... Όχι, είναι 12, ούτε καν και 58. Πες ό,τι νομίζεις για ένα αντίο και θα ξανά έχεις πάλι εκπομπή ή κάποια στιγμή θα τα πούμε αυτά. Το μήνυμα λοιπόν είναι ως εξής. Κύριε, σας δείχνουμε πώς ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς είναι με αποδείξεις πια. Οι αποδείξεις είναι ως εξής. Έρχεται λοιπόν να συγκρουστεί με πραγματικό χρήμα, όπου κύριοι πάρτε τα χρήματα εδώ τα παίρνουν. Βλέπει λοιπόν ο κόσμος από εδώ και πέρα, και αυτό μιλάω για συνένωση. Ναι. Ναι. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια τεράστια διαίρεση και της χώρας και των ανθρώπων και θα μας διαμελήσουν τελείως. Έχουμε λοιπόν έναν ορατό κίνδυνο πια, τον βλέπουμε μπροστά μας, βλέπουμε ακριβώς πώς το πάνε, πόσο μαλακά το πάνε, οι ευθύνοντες και τι κάνουν. Είδατε, κανένας σατανάς δεν θα έρθει με άσχημο πρόσωπο. Όλοι θα έρθουν με ένα λεπτό, όμορφο προσωπάκι. Ναι, ναι. Και θα βλέπεις ότι σου κάνει καλό, ενώ θα σου φάει την ψυχή στο τέλος. Έτσι λοιπόν είναι η τεχνική. Είδατε, οι μασόνοι ντρέπονται να πούνε ότι είναι μασόνοι. Οι Εβραίοι ντρέπονται να πούνε Εβραίοι. Ντρέπονται λοιπόν να πούνε ότι έχουμε έναν οργανισμό. Ναι, εμείς οι Εβραίοι έχουμε έναν οργανισμό εδώ τον Κις και σας πηδάμε. Κύριε, 100 χρόνια. Εμείς δεν πληρώνουμε φόρο, εσείς είστε μαλάκιδες Έλληνες. Ναι. Και φόρο, στη χώρα σας. Θα πληρώσω πρόσωπο, ναι. Τρέπονται να μας πούν ότι κύριε, στη χώρα σας δεν έχετε χώρα, είναι δικιά μας και κάνουμε κουμάντο εμείς. Και υπηρεσίες μας και όλα. Τρέπονται. Εμείς όμως λέμε, δεν τρέπομαστε, είμαστε Έλληνες. Είμαστε, αν το θέλετε, καλοπροαίρετοι. Σας χειροκροτήσαμε. Σας βγάλαμε στη Βουλή μας. Σας βάλαμε παντού. Δείξαμε την ελευθερία του πνεύματός μας. Δείξαμε τα πάντα, εσείς την καταχραστήκατε, είστε αχάριστοι. Και τώρα κύριε ακούτε, μέχρι εδώ έπρεπε να μας κλέψετε για να πείτε μας κλέψατε. Κύριε μας κλέψατε, κύριε μας συκοφαντήσατε, μας κατεβάσατε από πρώτη εθνική. Θέλετε να μας πάρετε τα πάντα, δεν θα σας αφήσουμε, θέλουμε τα δικά μας, τίποτα παραπάνω, τα πληρώνουμε. Εγώ δεν ζήτησα δάνειο, εγώ δεν ζήτησα μία δραχμή από κανέναν, ναι, Έλληνα, δεν ζήτησα τίποτα. Καθόμαστε και πολεμούμε μόνοι μας και λέμε παιδιά, το μόνο που θέλουμε είναι την ψυχή σας να καταλάβετε τι σας έχει συμβεί. Ωραία. Να ξυπνήσετε και να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες ότι το μόνο φάρμακο σε αυτή την ίωση, σε αυτόν τον καρκίνο είναι η συνένωση των Ελλήνων και να διοικηθεί η Ελλάδα από Έλληνες. Δεν μας μένει κάτι άλλο και όποιος άλλος μου προσφέρει μια λύση ότι έχει ένα καλό κόμμα, ότι βλέπει έναν καλό αρχηγό, βλέπει οτιδήποτε, είμαστε έτοιμοι και ότι όλα καλά είναι στην Ελλάδα, okay, να τα παρατήσω, να σηκωθώ να φύγω, θα διοποιηθώ τα λεφτά μου και θα φύγω. Μάλιστα. Έχουμε κάτι παραπάνω και λιγότερο. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από το να καταλάβει ο Έλληνας σήμερα όχι μόνο κινδυνεύει, εάν χάσουμε αυτή τη μάχη κύριε δεν θα υπάρξει άλλη, γιατί ο χαμένος είναι η μητέρα των μαχών δηλαδή, αυτό λες τώρα, ναι. Μάχη των μαχών. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή τη μάχη, πρέπει να ξυπνήσει ο Έλληνας, να συστρατευτεί, να καταλάβει, να αφήσει όλες τις διαφορές έξω, να αφήσει όλα τα κομματικά, να διαλύσει όλα τα κόμματα γιατί δεν έχουν εξυπηρετούν τίποτα και να κυβερνήσει. Mm-hmm. Γιατί τους λογάφρακους, μα είναι άφρακοι των άφρακων. Σε μια Ελλάδα που χρωστάει σήμερα ο Στουρνάρας, σήμερα πριν κανένα μήνα, έβγαλε ότι χρωστάμε 550 δις. Τελικά κάτσε ρε παιδάκι μου, πριν ένα μήνα ήταν 350. Πριν κανένα δίμηνο ήταν 275. Τώρα ξαναπήγαν 550. Πρέπει σε αυτό το χρέος. Θα κάνουμε έλεγχο, θα δούμε τι μας συμβαίνει. Θα βγάλεις όλα αυτά τα καρκινώματα από τη μέση και θα ξεκινήσεις από την αρχή. Με ένα κεφάλαιο που είναι ελληνικότατο, δικό σου και θα το χρησιμοποιήσουμε για το καλό της πατρίδας μας, της αναπτύξης μας, του πολιτισμού μας. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Mm-hmm. Το χρωστάμε στα παιδιά μας, δεν πρέπει να χαθεί αυτή η γενιά και πρέπει να καταλάβουμε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα κύριοι, σε πολύ λίγο κύριοι, να ξεκινήσει η διαδικασία για να διοικηθεί η Ελλάδα από τους Έλληνες, να αναζητήσουμε τις ελευθερίες μας και να τα πάρουμε όλα τα χέρια μας. Το μήνυμα είναι σαφές και για όσους καταλαβαίνουν, παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε, ίσως σε μια επόμενη φορά.